Τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι τα εξής. Η υπερηφάνεια, η φιλαργυρία, η πορνεία, η γαστριμαργία, ο φθόνος, ο θυμός, η οργή και η αμέλεια, η ακηδεία. Αυτά λέγονται θανάσιμα διότι φθείρουν την αγάπη μας προς τον Θεό και τον πλησίον και μας κάνουν εχθρούς του Θεού και φίλους του διαβόλου. Λέγονται θανάσιμα γιατί προξενούν θάνατο στην ψυχή και διότι αυτά είναι οι κεφαλές και οι ρίζες από τις οποίες γεννιούνται και άλλες αμαρτίες. Με αυτά τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα μας πολεμούν 3 μεγάλοι εχθροί μας. Η σάρκα, ο κόσμος και ο διάβολος. Η σάρκα μας κολακεύει και μας πρόχνει στην πορνεία, τη γαστριμαργία και την αμέλεια. Ο κόσμος μας έρνει στη φιλαργυρία και την αχόρταγη επιθυμία των υλικών πραγμάτων. Και ο διάβολος μας ρίχνει στην υπερηφάνεια για να γίνουμε κι εμείς όμοιοι και ακόλουθοί του. Από αυτά τώρα τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα γεννώνται και άλλα μεγάλα 6 αμαρτήματα. Το πρώτο είναι η βλασφημία, η οποία είναι βαρύτερο αμάρτημα από τις άλλες ασωτίες, επειδή ο βλάσφημος κινείται από πνεύμα πονηρό και λέγεται εχθρός του Κυρίου. Για τον λόγο αυτόν, ο ιερός Αυγουστίνος λέει «Περισσότερο αμαρτάνουν όσοι βρίζουν τον Χριστό τώρα που βασιλεύει στον ουρανό από εκείνους που σταύρωσαν σωματικά τον Κύριο όταν ζούσε εδώ στη γη». Το δεύτερο είναι η επιορκία, δηλαδή το να ορκιζόμαστε ψέματα στο όνομα του Θεού, της Κυρίας Θεοτόκου, του Σταυρού και των Αγίων. Το τρίτο είναι η κλεψιά, δηλαδή το να κρατάμε ξένα πράγματα που δεν μας ανήκουν στα χέρια μας. Το τέταρτο είναι η παράβαση εκκλησιαστικής εντολής, δηλαδή η περιφρόνηση του θεσμού της νηστείας, η παράληψη του εκκλησιασμού και άλλων ευεργετικών εκκλησιαστικών διατάξεων. Το πέμπτο είναι η καταλαλιά και η κατάκριση. Όσοι παραβαίνουν την εντολή του Κυρίου, μη κρίνετε και ουμή κρυθείτε, φανερώνουν έλλειψη αληθινής αγάπης προς τον πλησίον. Αν εμείς δούμε κάποιον ασφάλι, όσο μπορούμε να τον σκεπάσουμε, για να σκεπαστούν και να καλυφθούν και τα δικά μας αμαρτήματα. Και το έκτο είναι το ψεύδος που γεννιέται από την ανθρωπαρέσκειά μας. Στο στόμα μας, μόνο λόγια Θεού πρέπει να έχουμε. Πρέπει να τα μισούμε τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα και τα άλλα 6 που πηγάζουν από τα 7 θανάσιμα. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορούμε να ασφάλουμε στα μικρά άφοβα και χωρίς έλεγχο συνείδησης. Όποιος καταφρονεί τα μικρά, γρήγορα πέφτει και στα μεγάλα. Τα μικρά αμαρτήματα μας λιγοστεύουν την ευλάβεια και εμποδίζουν σε μας την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να αγωνιζόμαστε νόμιμα, διακριτικά και σταθερά για τη θεραπεία μας από τα ψυχικά μας έλκη και ιδιαίτερα από τα θανάσιμα αμαρτήματα, φυτεύοντας και καλλιεργώντας τις αντίστοιχες λυτρωτικές αρετές που είναι οι εξής 7. Η ταπείνωση, η ελεημοσύνη, η σοφροσύνη, η νηστεία, η αγάπη, η μακροθυμία και η προσευχή. Αμήν. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε με το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.